Ε, Μαριάνα μου, γεια σου. Χαίρετε. Ε, θέλουμε να μάθουμε τη δική σου εμπειρία από το δίπλωμα στη λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση. Θέλουμε να ακούσουμε γιατί το επέλεξες ε, και επίσης γνωρίζω ότι εσύ έχεις ένα πολύ διαφορετικό background. Σωστά. Ε, ουσιαστικά προέκυψε εντελώς τυχαία. είδαμε στα social media μια διαφήμιση για το EIMF, ε, στο οποίο δεν ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή τι θέλω να ακολουθήσω. Γιατί έψαχνα κάτι ακόμα. Έχω τελειώσει προσχολική αγωγή. Οπότε θεωρούσα ότι θέλω να κάνω κάτι ακόμα. Θέλω να δοκιμάσω κάτι ακόμα. ήθελα ουσιαστικά να φέρω τον εαυτό μου σε μια θέση στην οποία να έχω κάτι σαν challenge σε εισαγωγικά. Και. Η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά ήταν κάτι το οποίο έβλεπα παντού και σε θέσει εργασία, τι οποίε ζητούν συνέχεια λογιστέ, auditors, ε, άτομα τα οποία ουσιαστικά ε, θα στελεχώσουν μια εταιρεία, είτε στο θέμα όχι μόνο σαν λογιστέ, σαν οτιδήποτε που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Στην αρχή ήταν λίγο, ήταν λίγο δύσκολα, λόγω του ότι έπρεπε να κάτσω να μάθω πράγματα τα οποία δεν είχα καμιά επαφή. Ε, οι κοπέλες είχαν ε, ουσιαστικά ένα background στο θέμα εργασίας. Εργαζόντουσαν, ίσως, πάνω σε αυτό. Οπότε, ήμουν εντελώς έξω από τα νερά μου. Αλλά υπήρχε, υπήρξε πάρα πολύ support, πάρα πολύ καθοδήγηση από το Ινστιτούτο Γενικός ε, στο ότι με, με βοήθησε στον, σε ό,τι απορίες είχα, σε ό,τι με τραβούσε. Επειδή, είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα... Δεν ήμουν σίγουρη αν μπορώ να το κάνω. Πε μα λίγο για τα μαθήματα. Πε μα λίγο εσύ πώ το βιώνει, μια σχέση και είσαι και κάπω εντελώ εκτό των δικό σου το νερό. Ναι. Υπάρχει βέβαια καθοδήγηση όπω μα λες. Ναι, ναι, ναι. Ε, Πώ είναι όμω την πραγματικότητα, δηλαδή πώ το βιώνει, Ουσιαστικά υπήρχε η δυνατότητα να κάνουμε πάρτε εμφύτηση. Στην οποία υπέροχανε κοπέλε επειδή εργαζόμαστε και για όλε είναι κάπω μια δεύτερη ευκαιρία. Διότι χρησιμοποιούμε και πολύ από τον ελεύθερο μας χρόνο στο ότι η κάθε μια έχει ίσως οικογένεια, έχει παιδάκι, ε, τη σχέση της και προσπαθούμε όλες ουσιαστικά να βολέψουμε μια φοιτητική ζωή μέσα στην ενήλικη ζωή μας. <Ρι> <Ρι> που δεν είναι καθόλου εύκολο. <Ρι> ναι. Ε, οπότε ναι έχουμε πάρει την part-time και οι ώρες ας πούμε οι οποίες ε, είναι βοηθητικές αρκετά είναι 6.30-6 που μπορούμε ας πούμε, να πάμε μετά τη δουλειά και ναι έχουμε πάρει τρία μαθήματα από τα πέντε όποιος μπορεί αν έχει το χρόνο, παίρνει και τα πέντε. Προ το παρόν, σε αυτό το semester είμαστε part-time φοιτητέ όλε οι κοπέλε. Είμαστε μόνο κοπέλε. <laughs> Γυναικεία υπόθεση. <laughs> Μπράβο. Ε, <laughs> ναι. Ε, ουσιαστικά τελειώνει τώρα αυτό το τέλο του Γενάρη το semester και θα προχωρήσουμε με το επόμενο. Γιατί να επιλέξει κάποιο αυτό το δίπλωμα, Αυτό το δίπλωμα είναι, θεωρώ, για την Κύπρο τουλάχιστον, από τα πιο βοηθητικά. Ε, διότι υπάρχει η αγορά εργασίας είναι αυτή η οποία θα σε καθοδηγήσει στο τι μπορείς να κάνεις γιατί πέρα από το το να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα και όλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε και λίγο Μακροπρόθεσμα, το μακροπρόθεσμο μέλλον στο να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας προσφέρει μια οικονομική άνεση και Όλα αυτά. Αισθάνεσαι ότι αποκτάς κάποιες ε, επιπρόσθετες δεξιότητες ή αναπτύσσεις, εξελίξεις, εξελίξεις κάποιες άλλες που πιθανόν να είχες. Ε, ουσιαστικά σαν επάγγελμα αυτό το διάστημα είμαι πάνω στις πωλήσει, είμαι ιδιωτική υπάλληλος. Κάποια πράγματα σε θέμα business ε, τα συναντάω μπροστά μου πάνω στα μαθήματα. Αλλά οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με στο πώς να διαχειρίζεσαι τα οικονομικά, πώς διαχειρίζεται μια εταιρεία τα οικονομικά. Είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει κάποιος να τα ξέρει, θα πρέπει να γνωρίζεις ας πούμε πώς... Πώ γίνεται η δόση ενό δανείου ή στο πώ ε, μπορεί να κάνει την φορολογική σου δήλωση. Ενώ πράγματα τα οποία. Βασικά. είναι, είναι βασικά, ναι. Μάλιστα, ε, Θε να μας πει λίγο περισσότερο για τα μαθήματα mm -hmm. του εξαμήνου ίσως, ε, λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα. Ε, σε αυτό το semester ουσιαστικά τα μαθήματα που έχω επιλέξει εγώ είναι το Financial Accounting, το Management Accounting και το Business Finance. Ε, είναι τρία μαθήματα θεμελιώδη ουσιαστικά για το για το τι σου προσφέρει αυτό το πτυχίο. Ε, είναι ουσιαστικά οι βασικές αρχές, στο να μπει, στο θέμα του accounting, υπάρχει το financial που ουσιαστικά είναι όλη η βάση. Ξεκινά από το μηδέν, γιατί ουσιαστικά οι καθηγητέ βοηθάνε να καταλάβει από την αρχή πώ λειτουργεί το accounting, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται. Άρα, κάποιο, σαν εσένα για παράδειγμα, που δεν είχε καμία επαφή με το ναι. χώρο. Δεν μπαίνει από την αρχή στα βαθιά. Υπάρχει μια ε, βασική ε, καθοδήγηση. καθοδήγηση. Με έννοιε εννοώ, ορολογίε. Ναι, 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 ναι. Ουσιαστικά ξεκινούμε με πολύ ε, βασικές έννοιες, με θεωρία. Σε οτιδήποτε υπάρχει κάτι που πρέπει να εξηγηθεί παραπάνω, θα εστιάσουμε πάνω σε αυτό, θα το συζητήσουμε θα υπάρξουν ε, ε, παραπάνω επεξηγήσεις. Ε, ναι, είναι, είναι κάτι το οποίο θα. Επειδή δεν είμαστε και μια τάξη με 200 άτομα, ε, μπορεί ας πούμε ο καθηγητή. Είμαστε 8. Μάλιστα. <laughs> είμαστε 8 κοπέλε. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε όσε ερωτήσει μπορούμε να εστιάσουμε πάνω σε κάτι στο οποίο θέλει λίγο παραπάνω επεξήγηση. Ωραία. Ε, Σα ε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ Εστε καλά. καλά.